πώς βλέπετε τον έρωτα με τον Μπισμπίκη, που είναι και συνάδελφος, που ανέβηκε και στην πίστα και χόρεψε για τη γυναίκα του και τα έσπασε και την έβαλε στα πόδια του. Εξόδος έξοχα νιώθω. Όπου και να την είχε βάλει θα ένιωθα έξοχα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ερωτεύονται και το ζουν αυτό ψυχήτε και σώματι. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι, φαίνεται. Πολλοί το σχολίασαν και αρνητικά, όπως η κυρία πρεστή. Βιτάλη, ότι κάθισε... Η Βιτάλη, δεν το πιστεύω, είναι πολύ ωραίος τύπος και χαλαλού και να την πω τη λέξη και αλίτουρας. Η Βιτάλη έχει υπάρξει αλίτουρας. Ο Μπισμπίκης είναι σαν αγρίμη και η αγαπημένη τούρλα ως της στον κόσμο. Όλοι εμείς οι καλλιτέχνες για να βγούμε στον κόσμο ή για να εμφανιστούμε δημόσια πρέπει να κόψουμε τον ποπό μας να μην υπάρχει. Θέλω να μου πείτε αν είδατε και την είδηση του χωρισμού της κυρίας Ζουγανέλη με τον κύριο Δημητρίου. Κυρία Ζουγανέλη και τον μπαμπά της και τη μαμά της, βέβαια, από εκεί ξεκινάει και η γνωριμία. Έχω δουλέψει 2 χρονιές στο Αγμαρία και το θυμάμαι πιτσιρδούλι, ένα κουκλί, ένα παιδί ονειρεμένο και το οποίο 300 αυτοκίνητα υπήρχαν στο μαγαζί. Πάω με τη Βάσια, έλεγε η Ελεονόρα μου. Πώς νιώσατε που είδατε τώρα ότι χώρισε? Στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα γιατί θέλω αυτό το παιδί να ευτυχήσει. Πάμε τώρα σε όλο αυτό που έχει γίνει με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Βγήκε και η απόφαση. Με πονάει αυτό. Γιατί για την προηγούμενη συνέντευξη που έδωσα είπα ότι εγώ τον αγαπώ πολύ και περιμένω πότε να βγει και να παίξω μαζί του και μετά πέσανε πάνω μου να με φάνε. Αντέχω, ελάτε να με φάτε όποτε θέλετε. Εγώ στα πολύ μεγάλα ταλέντα είμαι αναρχικό είδος και τα συγχωρώ όλα. Τον λάτρευα και μ' αγαπούσε γι' αυτό, δεν θα πω με λάτρευε, που μπορεί και να με λάτρευε όμως. Και μια φορά που είχε νευριάσει και είχε πάθει μια φούρλα και χτύπαγε τις πόρτες, μπήκα μέσα και λέω «Μπράβο, με γεια, με γεια, αγοράζουμε καινούριες πόρτες» στο Δελφινάριο τότε. Είχε γίνει τέτοιο γέλιο. Έβλεπα ένα άκρος ερωτικό πλάσμα. Και έτσι είναι. Γιατί να μην είναι? Δηλαδή, είχε όλα τα εχέγγυα για να είναι ωραίος εραστής. Είχε όμως γυναίκα. Α, εγώ μιλάω για μετά τη γυναίκα. Που ήταν προ Χριστού, μετά Χριστού. Δεν χαλάω ζευγάρια, όχι για όνομα Θεού. Ο Πέτρος τώρα, αν τον ευλογήσει ο Θεός, θα επιστρέψει νικητής στο θέατρο, θα το θυμηθείς αυτό που σου λέω. Αν δεν ζω, θα βγεις και θα το πεις. Αυτό μου το είχε πει η Βάσια η Τριβίλη. Θα τον δεχτεί όμως ο κόσμος, θεωρείτε? Ο κόσμος βέβαια. Οι συνάδελφοί μας δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί είμαστε κάτι κουμάσια, μερικοί από εμάς. Και για τον κύριο Κιμούλη είχαν πει κατά καιρούς πράγματα ότι είναι δύσκολος. Αγάπη μου. Αλλά το θέατρο γέμισε στη Θεσσαλονίκη. Μα τι λέτε τώρα, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Τον κόσμο τι τον νοιάζει τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου, ας πούμε. Η τελευταία του αγωνία θα είναι αυτή. Θα κοιτάει τι κάνει στο δικό του το κρεβάτι. Μόνο τα πολύ μεγάλα ταλέντα δικαιούνται να είναι τόσο δύστροποι άνθρωποι. Γιατί έχουν άλοθη. Θεωρείτε ότι το ταλέντο είναι άλοθη? Είναι άλοθη μεγάλο. Είναι ο λόγος για να ζεις. Το απόλυτο ταλέντο είναι η μόνη δικαιολογία και το μόνο άλοθη που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης για να του συγχωρήσεις και 5 πράγματα.